Ξεκινάνε σήμερα στη Θεσσαλονίκη στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσου, στο νέο χώρο του Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή, που φέτος συμπληρώνει 47 χρόνια. Οι εργασίες προετοιμασίας του χώρου για τη διαμόρφωσή του, που θα υποδεχτεί 16, 17 και 18 Σεπτέμβρη χιλιάδες εργαζόμενους νέους στο λαό της Θεσσαλονίκης σε ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων όπως και κάθε χρόνο. Σήμερα, πρώτη μέρα που ξεκινάνε οι εργασίες για την προετοιμασία του φεστιβάλ, οι οργανώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος και της ΚΝΕ θα ξεκινήσουν με μεγάλη πολιτική εξόρμηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, στους κεντρικούς δρόμους, για την ενημέρωση μπροστά στις εξελίξεις της περίοδου και για το περιεχόμενο και το σύνθημα του φεστιβάλ, που φέτος είναι να ζεις, να τολμάς, να προχωράς για την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας στο σοσιαλισμό. Εδώ στο στρατόπεδο Καρατάσου φέτος, νέος χώρος. Νέος χώρος φέτος στο στρατόπεδο Καρατάσου, ένας μεγάλος αναξιοποίητος χώρος, ένας χώρος πρασίνου, ο οποίος θα μπορούσε να αξιοποιηθεί προς όφελος του λαού και της νεολαίας περιοχής, να καλύψει τις ανάγκες για αναψυχή, για αθλητισμό, άλλες ανάγκες που πραγματικά είναι παραμελημένος με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και της τοπικής διοίκησης. Και παράλληλα φέτος με την διεξαγωγή του φεστιβάλ σε αυτό το χώρο, διεκδικούμε πάγια το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, ο χώρος να μετατραπεί σε χώρο αναψυχής, χώρο πρασίνου για το λαό της περιοχής.